Ακούστε, στο μνημόνιο πήγαμε προγραμματισμένα. Αυτό ήταν, να τα πούμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ναι. Αυτό ήταν αποφασισμένο πριν εκλεγεί ο Γιώργος Παπανδρέου πρωθυπουργός. Εμείς τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε αποκαλύψει όλα αυτά στη μηνυτήρια αναφορά που έχουμε κάνει με τον Γιώργο τον Ούλα για τα CDS. Όπου έχουμε πει και το θέμα των CDS και το θέμα τα αυτοία τα 10 του, πώς πήγαμε στο μνημόνιο, τη συμφωνία που είχε κάνει ο Στροσκάρ με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Γιατί είχε ήδη κλείσει το deal με τον Στροσκάρ για να πάμε στο μνημόνιο. Λεφτά ήρθαν στην Ελλάδα με το μνημόνιο. Αλλά η ιστορία είναι τι λεφτά ήρθανε, έναντι ποιών ανταλλαγμάτων και πού πήγανε. Γιατί τα λεφτά αυτά πήγανε στο τραπεζικό σύστημα και στην πορεία φυγαδέθηκαν στο εξωτερικό για να αγοραστούν τα ομόλογα που κατήχαν οι ξένοι, προκειμένου το κούρεμα να πέσει σε χέρια ελληνικά και σε ξένα. Θα γίνει μάθημα στον κόσμο. Εγώ εδώ θέλω να αναδείξω τις ευθύνες Καραμαλία απόψε. Θα το πω για πρώτη φορά αυτό. Ο Καραμαλίας λοιπόν το 2009 τον Αύγουστο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάνει μία έκθεση τη 299 του Αυγούστου 2009. Με την οποία έκθεση ζητάει στον Καραμαλή να κάνει αυτά που έκανε στην πορεία ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής φυσικά δεν συμφωνεί μαζί τους και γι' αυτό αφήνει να καταρρεύσει, την προκάλεσε ίδιο στην καταρρεύσή του, προκειμένου να εκλεγεί ο Γιώργος Παπανδρέου για να το τρέξει αυτός αυτό το σενάριο του Δουνουδού. Είναι μια μορφή προδοσίας. Άκουσε με όμως, το χειρότερο για τον Καραμαλή είναι μετά. Βγαίνουν και σκάνε καταγγελίες με την αλλίωση στατιστικών στοιχείων. Το οποίο το έχουν καταγγείλει οι ίδιοι πάλι τη Ελσάρ, δεν το καταγγείλαμε εμείς. Και ενώ λοιπόν. Έχει πλέον αποδειχθεί από τρεις διαφορετικές πηγές ότι το έλλειμμα σε κάθε περίπτωση αλλοιώθηκε γιατί δεν ήταν ποτέ 15,5%. Έρχεται ο Στουρνάρας στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2014. Γράφει σε αυτή την εισηγητική έκθεση ο Στουρνάρας ότι το έλλειμμα του 2009 ήταν 15,5%. Και ο Καραμαλής αυτή την εισηγητική έκθεση την προσυπογράφει γιατί ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Δηλαδή ο ίδιος ο Καραμαλής με λίγα λόγια αποδέχθηκε ότι το έλλειμμα το είχε πλαστογραφήσει εκείνος. Μάλιστα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες του. Τεράστιες. Εγώ θα συμφωνήσω τεράστιες. Με τον. Και πρέπει κάποια στιγμή και στον Καραμαλή να γίνει κριτική. Βεβαίως θα γίνει κριτική. Γιατί τόσα χρόνια σιωπά ψηφίζει ναι σε όλα. Τον καλύπτουν. Ψηφίζει ναι σε όλα. Λοιπόν. Και σε τελευταία ανάλυση ο Κώστας Καραμαλής, εάν κάτι φοβάται. Εάν από κάπου τον κρατάνε, αν κάποιοι τον εκβιάζουν, μεγαλύτερος εξευθυλισμός για την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του από αυτόν που υφίσταται, ψηφίζοντας ναι σε όλα στον κύριο Σαμαρά και παριστάνοντας τον κομπάρσο του Στουρνάρα, υπογράφοντας ότι ήταν και πλαστογράφος του ελλείμματος αυτός το 2009, γιατί δεν μπορεί να υπήρχαν δύο ελλείμματα, ήταν σωστό το 15,5, ήταν σωστό το 6 του Καραμαλή. Μάλιστα. Όταν ο Καραμαλής λέει ναι στο 15,5, στην ουσία αποδέχεται ότι αυτός ήταν ο πλαστογράφος του ελλείμματος και ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6,5% όπως είχε πει τότε ο δικός του υπουργός.